Πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Σας προανήγγειλα τον καλεσμένο μας για σήμερα, το Μύρο Ναχιλετζάκη, για να μας πει κάποια πράγματα για το τι γίνεται με την συγκομιδή του Ελαιοκάρπου. Ο Μύρο Ναχιλετζάκης είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, οπότε έχει μια πολύ, πολύ καλή εικόνα για τα πράγματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ναχιλετζάκη. Καλημέρα, κυρία Παντινάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Ναχιλετζάκη, είμαστε τώρα στη διαδικασία ή στην κορύφωση, να το πω έτσι, της συγκομιδής του Ελαιοκάρπου. Οι περισσότεροι που έχουν έτσι από λίγες ρίζες ελιές μέχρι περισσότερες πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα συνήθως για να ρίξουν τις ελιές. Πώς πάει η παραγωγή φέτος? Έχουμε τη λεγόμενη βεντέμα. Πώς είναι τα πράγματα? Φέτος περιμέναμε μία βεντέμα, περιμέναμε μία μέση παραγωγή από τη μία άκρη του νησιού μέχρι και την άλλη, περίπου 100.000 τόνους ελαιολάδου. Η παραγωγή όμως στο παραπέντε χάθηκε και έχουμε πέσει γύρω στους 50 με 55.000 τόνους, είναι η εκτίμησή μας ότι θα παραχτεί φέτος σε όλο το νησί, λόγω ενός νέου εντόμου που έκανε την... μάλλον παλιό έντομος ο γνώριμος τους γεωτεχνικούς, αλλά όχι στους παραγωγούς, ο Ριχίτης. Πώς? Ο Ριχίτης δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και στην ποιότητα, αλλά και στην παραγωγή, στην ποσότητα. Και στην ποιότητα και στην ποσότητα. Φανταστείτε ότι οι ελιές το μήνα, δηλαδή κάποιοι παραγωγοί που πήγανε στα δυο φυτά τους τον Απρίλιο, τον Μάιο, είδανε πάρα πολύ ανθοφορία, δηλαδή μία χρονιά με βετέμα. Ο Ριχίτης αυτός χτυπάει κατευθείαν μετά την ανθοφορία στο μικρό καρπό. Το όνομά του, του Ριχίτη, βγαίνει από το ρίχος που έχει. Αυτό το ρίχος κάνει μία πολύ μικρή οπή στον καρπό. Αυτή η οπή εκεί μέσα αναποθέτει το αυγό του. Το αυγό γίνεται προνύμφη, έχει ακριβώς τον ίδιο κύκλο με την ευθυμίδα. Και το μήνα Οκτώβριο, μετά τα μέσα Οκτωβρίου δηλαδή, ξεκινάει ο ελαιόκαρπος αυτός, επειδή έχει προσβληθεί από το Ριχίτη και έχει φάει όλη τη ζύμη ο Ριχίτης εσωτερικά του ελαιοκάρπου, η πτώση του καρπού. Και εκτός από την πτώση δημιουργεί και σοβαρό πρόβλημα με τις οξύτητες του λαδιού. Αυτός ο Ριχίτης ευδοκιμεί περισσότερο στα λιόφυτα που είναι άσκαφα, δηλαδή που έχουν ζυζάνια, που υπάρχουν πάρα πολλά στο νησί μας φέτος, γι' αυτό ευδοκίμησε και το έντομο. Ο Ριχίτης ζει πάνω στο χώμα με το χόρτο, με το ζυζάνιο, δηλαδή ενδιάμεσα στο χώμα με το ζυζάνιο, και εκολάπτεται κάθε δύο χρόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πιο έντονο πρόβλημα με το Ριχίτη φέτος? Γενικά το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο έχουν σοβαρά προβλήματα με το Ριχίτη. Σοβαρά, μιλάμε και για μείωση της παραγωγής και της τάξης του 80% σε περιοχές. Μεγάλα προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα, ειδικά στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχουν, δηλαδή υπάρχουν παραγωγοί που δεν έχουν να μαζέψουν ούτε το λάδι της χρονιάς τους, που λέμε. Όλο αυτό δημιούργησε σοβαρή μείωση της παραγωγής και μετά ήρθε η ώρα της οξύτητας. Την οξύτητα στην ποιότητα μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. Τα μέσα λάδια τα δικά μας βγαίνουν από 0,7 μέχρι 0,8, από 0,7 μέχρι 0,8 οξύτητα, δηλαδή του οξέου. Φανταστείτε ότι εμείς βγάζαμε παραδοσιακά λάδια τριάρια και τεσσάρια. Αυτά τα λάδια δεν υπάρχουν φέτος στο νησί, υπάρχουν μεμονωμένη παραγωγή που έχουν τέτοιου είδους λάδια, και φανταστείτε ότι αυτό μας έχει δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι της εμπορικότητας, αλλά και στην τιμή του ελαιολάδου, που έχουμε μία πτώση σήμερα. Μάλλον τώρα και μια εβδομάδα είναι αυτό. Σήμερα η μέση τιμή είναι στο 3,30. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα και με συμφωνίες εξαγωγέων προς το εξωτερικό? Δηλαδή φαντάζομαι ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες οξύτητες. Αν μιλήσουμε για τιμή βιτίου, σήμερα το βιτίο παραδοτέως στην Ιταλία είναι 3,55 με 3,60. Και καταλαβαίνετε ότι αν αφαιρέσουμε τα μεταφορικά να φτάσει το βιτίο στην Ιταλία, συν την προμήθεια του
εμπόρου που παίρνει για να κάνει την εμπορική πράξη, καταλαβαίνετε ότι οι τιμές είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλές. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει... Όταν για την τυποποίηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί τα λάδια τα φρέσκα δεν τυποποιούνται αμέσως. Mm-hmm. Επομένως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα γενικό αλαλού με αυτή την περίοδο στο λάδι. Εμείς συνιστούμε στους παραγωγούς να μην βιαστούν να κάνουν εμπορικές πράξεις, mm-hmm. αλλά να μην παίρνουν όμως και τα λάδια στο σπίτι τους. Γιατί τα λάδια όταν πηγαίνουν στα σπίτια των παραγωγών δημιουργείται σοβαρή ποιοτική αλλίωση όταν δεν υπάρχει η σωστή φύλαξη του προϊόντος. Έγινε και πρόσφατα και μια ημερίδα σε σχέση με αυτό για το πώς πρέπει να συντηρείται το ελαιόλαδο και όχι σωστή. Καταβούληση όπως θέλει ο καθένας. Είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις για να διατηρηθεί σωστά. Η ποιότητά του. Τα μάλιστα. Πλαστικά βιτία είναι καταστροφικά για τον παραγωγό. Αν αποθηκεύεται σε πλαστικές δεξαμενές ή σε πλαστικά βιτία, είναι καταστροφικό, αφήνει πλαστικοποιητές στο λάδι mm-hmm. και όλοι αυτοί οι πλαστικοποιητές δημιουργούν σοβαρή ποιοτική αλλίωση για τον τυποποιητή που θέλει να το τυποποιήσει, γιατί στις αναλύσεις φαίνονται όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα, κύριε Χιλετζάκη, αυτό που συστήνετε εσείς είναι αν κάποιος δεν έχει κάποιο σοβαρό λόγο για να πουλήσει το λάδι του άμεσα, να το κρατήσει και να το κάνει αργότερα. Θεωρείτε ότι αργότερα θα πάρει πάνω η τιμή? Ναι, θα πάρει πάνω η τιμή, γιατί τα λάδια, σας ξαναλέω, ότι φέτος είναι λίγα, mm-hmm. αλλά να μην ξεχνάμε ότι και. Μην ξεχνάμε και τις τιμές του παρελθόντος, όταν το λάδι ήταν 82 ευρώ mm-hmm. κολλημένο, δηλαδή το 2006 από 4 ευρώ το λάδι έπεσε μετά για 3 χρόνια στο 1,80 ευρώ. Mm-hmm. Και τώρα είναι καλή η τιμή στο 3,30, αλλά ο παραγωγός μπορεί να πάρει και κάτι παραπάνω αν το κρατήσει το λάδι του, να μπορέσει να το εμπορευτεί. Mm-hmm. Το λάδι μας είναι πολύ πολύ καλό. Πέρα από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί φέτος όσον αφορά την οξύτητα, τα λάδια μας έχουν πάρα πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Έχουν κάπα που είναι πάρα πολύ καλά με σχέση τα ισπανικά και τα ιταλικά λάδια. Και έχουμε και μία φρουτώδη γεύση που τη βγάζει ιδιαίτερα το νησί της Κρήτης, που είναι γευστικότατα τα λάδια μας και δεν αφήνει ούτε αυτό το κάψιμο το έντονο που αφήνουν τα άλλα λάδια όταν είναι σε βρόσιμο και το τρώμε, mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Το οποίο προϊόν, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, δεν το έχουμε εκτιμήσει και εμείς οι ίδιοι όσο θα έπρεπε, τουλάχιστον σκεπτόμενοι εξαγωγικά το λέω αυτό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πεδίο μπροστά μας για να δεν το αξιολογήσουμε. Δεν θα έπρεπε να πέφτει ούτε ένα κιλό λάδι χύμα. Χύμα όχι. Ναι. Αλλά δυστυχώς όλα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι οργανώσεις και οι συνεταιριστικές αλλά και οι ιδιωτικές, mm-hmm. το κλείσιμο των τραπεζών που δίνει ρευστότητα για να μπορέσει ένας εξαγωγέας λαδιού τυποποιητής να πάρει λάδια, να τα αποθηκεύσει και να τα διαθέσει στην αγορά μετά από 2-3 μήνες και να πάρει το κάτι παραπάνω που θα έπαιρνε από το σχήμα, που είναι πολύ περισσότερο το κάτι παραπάνω αυτό. Όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούν θέμα και στην εμπορικότητα του προϊόντος και αναγκαζόμαστε περισσότερο τώρα να τα διώχνουμε σχήμα παρά mm-hmm. στο παρελθόν. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, να έρθει και αυτή η περιβόητη ανάπτυξη, να αλλάξει η οικονομική συγκυρία για να μπορέσουμε και εμείς να διαχειριστούμε αυτό το θησαυρό που έχουμε εδώ στην Κρήτη, αυτό το μοναδικό σε χαρακτηριστικά και ποιότητα προϊόν, να το διαχειριστούμε ανάλογα και όπως του αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ, ακροατές, κυρία Παντιδάκη.